Τώρα είναι 9.30 10 παρά και βεβαίως είναι η ώρα μας να συνδεθούμε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών, 54η, αν δεν κάνω λάθος, ή 53η ή 54η εκπομπή. Και βεβαίως έχουμε μαζί μας την κυρία Μαριάννα Τσατάλη, η οποία είναι διδάκτορ ψυχολογίας, είναι ερευνήτρια, είναι εργαζόμενη στο Κέντρο Ημέρας Άγιος Ιωάννης στην Αλτσχάιμερ Ελλάς. Και βεβαίως θα πούμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, για τους εργαζόμενους του δικτύου αλληλοϋποστήριξης στη φροντίδα της Άνοιας. Καλημέρα, κύριε Τσατάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το πρωί. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς για την αποδοχή της, για να μιλήσουμε για ένα πρόγραμμα υποστήριξης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι δεν είναι? Για πείτε μας. Ουσιαστικά, μέσω του προγράμματος αυτού, φιλοδοξούμε να συμπεριλάβουμε τους ανθρώπους που ήταν προγενέστερα περιθάλποντες, που έχουν αυτή δηλαδή την εμπειρία της περίθαλψης, στις δομές, στις υπηρεσίες για τα άτομα με άνοια και τους περιθάλποντές τους, με σκοπό να μοιραστούν την εμπειρία τους, αυτή τη βιωματική εμπειρία, η οποία είναι πολύτιμη, και να βοηθήσουν τους νυν περιθάλποντες και τα άτομα που ζουν με άνοια. Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο εμπλέκει 4 χώρες, την Νορβηγία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα, και ουσιαστικά μέσα από αυτή την κοινή σύμπραξη επιχειρούμε να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους που ήταν πρώην περιθάλποντες, να τους εκπαιδεύσουμε, να ενισχύσουμε το κίνητρο και να δούμε πώς μπορούν να συνδράμουν στις υπηρεσίες, στις δομές και γενικότερα στην φροντίδα της Άνοιας με έναν δομημένο τρόπο. Τώρα, αυτό δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, υπό την έννοια ότι ενδεχομένως αυτή η ενασχόληση του περιθάλποντα έχει αφήσει σημάδια, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να την αποβάλει κάποιος, ή δεν θέλουμε να την αποβάλει και θέλουμε να την κάνουμε κέρδος? Έχετε απόλυτο δίκιο, και η αλήθεια είναι ότι αυτό το ζήτημα ήταν ένας τομέας ο οποίος μας απασχόλησε κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Όταν κάποιος έχει την εμπειρία του περιθάλποντα, είναι τόσο ισχυρή αυτή η εμπειρία, και αναπλασιώνοντας την θετικά, μπορεί ένα άτομο πραγματικά να έχει πολύ ισχυρό κίνητρο να τη μοιραστεί και να εμπνεύσει τους άλλους, να τους δώσει ελπίδα, να τους παρέχει πληροφορίες. Δεν απαραίτητο δηλαδή ότι κάποιος θα θέλει να την αφήσει πίσω του. Είναι ένα κομμάτι πια της ζωής του. Και σύμφωνα και με focus group, με ομάδες δηλαδή που κάναμε τέως περιθαλπώντων, είδαμε προς μεγάλη μας έκπληξη σε όλες τις χώρες ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να προσφέρουν, με έναν άλλο βέβαια ρόλο τώρα, όχι άμεσο, έτσι, όχι άμεσα βιωματικό, αλλά έμεσα, ότι έχουν ένα πιο συμβουλευτικό κομμάτι και θέλουν να μεταλαμβαδεύσουν όλο αυτό που τους βοήθησε ή ακόμα και που τους δυσκόλεψε, προκειμένου να έχουν και μια αίσθηση σκοπού στη ζωή, μέσα από το να έρθουν κοντά με τους ανθρώπους που ζουν τώρα το πρόβλημα και να τους εμπνεύσουν. Και αυτό φάνηκε ότι έχει πολύ θετικά αποτελέσματα και στο να νοηματοδοτήσουν ξανά και τη δική τους εμπειρία σαν περιθάλποντες. Είναι στην ουσία σαν μια προσπάθεια να κάνουμε την κρίση ευκαιρία για κάτι διαφορετικό, δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο, το δύσκολο το οποίο βιώσαμε, να του δώσουμε άλλη δυναμική. Βέβαια. Ουσιαστικά, το είπατε πολύ σωστά, ο τρόπος με τον οποίο κάποιος ανακατασκευάζει την εμπειρία του είναι πάρα πολύ κρίσιμος στο πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα. Και τα κίνητρα για να γίνει κάποιος εργαζόμενος δικτύου αλληλοϋποστήριξης είναι πάρα πολλά σε προσωπικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, η παροχή αλτρουισμού, επίσης η διαχείριση της μοναξιάς, που πολλοί άνθρωποι περνώντας ηλικία δυστυχώς αντιμετωπίζουν. Οπότε είναι και πολύ προσωπικά, δεν είναι μόνο κοινωνικά τα κίνητρα εμπλοκής. Επίσης, κάποιος μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αποκτά την αίσθηση του ανήκειν σε μια ομάδα, κατά ιδιαίτερα σημαντικό. Και φυσικά αυτό που είπα πριν για την αίσθηση σκοπού στη ζωή, που είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι, ένα ιδιαίτερο πυλώνας επίτευξης της υγιούς γύρανσης. Αυτό το λένε όλοι στην Ελλάδα. Μάλιστα. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος που έχουν στην θεραπευτική ομάδα που ασχολείται με την Άνοια τελικά? Ο ρόλος είναι ουσιαστικά η παροχή φροντίδας, είτε κοινωνικής είτε συναισθηματικής,
προκειμένου ότι οι άνθρωποι να εμπλακούν και να συνδράμουν στη λειτουργία αρχικά των δομών που ασχολούνται, έτσι, που προσφέρουν υπηρεσίες για την άνοια. Μπορεί να είναι η άμεση επικοινωνία με τα άτομα αυτά, μπορεί να είναι η άμεση παροχή φροντίδας, όπως για παράδειγμα το να παρέχουν πρακτική βοήθεια σε δομές που σχετίζονται με την άνοια ή και σε κατοίκον υπηρεσίες, καθώς επίσης και να οργανώσουν διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες, να συμμετέχουν στην καμπάνια ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση της άνοιας και κυρίως του στίγματος, να συμμετέχουν σε Alzheimer καφέ ή να διοργανώσουν κοινωνικές εκδηλώσεις σχετικά με το κομμάτι αυτό, στο να συγκεντρωθούν οι περιθάλποντες με τα άτομα που ζουν με άνοια και να υπάρχει μια κοινωνική αλληλεπίδραση. Στο σημείο βέβαια να πω αυτό, ότι δεν είναι ο στόχος το να αντικαταστήσουν τους βοηθούς, έτσι, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παρέχουν και έμιστα κιόλας πρακτική φροντίδα, αν και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να παρασχεθεί οικονομική ενίσχυση, έτσι, δεν είναι ότι είναι δωρεάν αυτό απαραίτητα. Ο ρόλος τους είναι περισσότερο συμβουλευτικός, με βάση την πολύτιμη εμπειρία τους, κάτι που οι επαγγελματίες υγείας, αν δεν είναι περιθάλποντες, δεν έχουμε. Εμείς έχουμε την εκπαίδευση φυσικά και την εμπειρία μέσα από το ρόλο του επαγγελματία υγείας, αλλά ο πολύτιμος ρόλος του περιθάλποντα, η βιωματική εμπειρία, είναι μοναδική και την χρειαζόμαστε στο κομμάτι της σύμπραξης και το να εισαχθούν σαν μέλη της θεραπευτικής ομάδας. Κύριε Στεντάλ, υπάρχει κάποιο, για να το καταλάβουμε λίγο περισσότερο, κάποιο περιστατικό, κάποια συμπεριφορά που σας είπε ένας περιθάλποντας ότι και σας έκανε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζατε και εσείς οι ίδιοι τους ασθενείς? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, κυρίως για την παροχή καθημερινής πρακτικής φροντίδας. Δηλαδή, οι περιθάλποντες έχουν βρει εξαιρετικούς τρόπους και πολλές φορές είναι ιδιαίτερα ευρηματικοί στο να διαχειρίζονται καθημερινά ζητήματα που αφορούν τη φροντίδα των ατόμων αυτών. Ακριβώς επειδή έρχονται σε καθημερινή επαφή με αυτό, ασχολούνται πολύ περισσότερο και επειδή είναι αρκετά εξτομικευμένο, δηλαδή και το συγκεκριμένο άτομο που ζει με άνοια, μπορεί να είναι ιδιαίτερα εφευρετικό και δημιουργικό, να χρησιμοποιούν δηλαδή πολύ τη φαντασία και αυτό να έχει ένα πρακτικό αποτέλεσμα πολύ σημαντικό. Οπότε ναι, σε επίπεδο πρακτικής και καθημερινής φροντίδας και διαχείρισης, ναι. Επίσης, έχουν πολλές φορές δείξει κάποιους ιδιαίτερους τρόπους νοηματοδότησης της εμπειρίας, κάποιους τρόπους με τους οποίους συνδέθηκαν πιο ουσιαστικά με τον ασθενή, μέσα από την αποδοχή του, μέσα από την ανταλλαγή θετικών συναισθημάτων. Οπότε ναι, η εμπειρία τους είναι πολύτιμη και για μας επαγγελματίες υγείας. Φυσικά οι επαγγελματίες υγείας και η ομάδα των περιθαλπότων ασχολείται ιδιαίτερα εκτεταμένα παρέχοντας ένα θεραπευτικό πλαίσιο, αλλά το πώς θα το ενσωματώσει ο καθένας και το πώς θα το δώσει στους άλλους είναι πολύ σημαντικό. Έχει βρεθεί πολλές φορές ότι ο ένας ενδυναμώνει τον άλλον και αυτό είναι πολύτιμο και μοναδικό. Και ειδικά σε αυτήν την περίπτωση, έστω και μία κάτι διαφορετικό, ένα λιθαράκι να μπει σε αυτή τη διαδικασία, αλλάζει εντελώς και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και την ίδια την ασθένεια. Σαφώς. Ένας από τους στόχους του προγράμματος ήταν η καταπολέμηση και είναι η καταπολέμηση του στίγματος, που ακόμα υπάρχει. Είναι εδώ, μας χτυπάει την πόρτα και μέσα από όλα τα προγράμματά μας ουσιαστικά αυτός είναι ένας στόχος. Θα σας δώσω ένα πολύ μικρό παράδειγμα των νορβηγών εταίρων, οι οποίοι εφαρμόζουν, υπάρχει ορισμός στον ΕΔΑ, λέγεται peer support workers στα αγγλικά, όπως θέλει να το ψάξει. Ουσιαστικά υπάρχουν λίγα νησάκια βόρεια της Νορβηγίας, όπου έχουν λίγους κατοίκους και σε ένα συγκεκριμένο ζουν 2-3 ασθενείς με άνοια και η αντίστοιχη εργαζόμενη δικτύου αλληλοϋποστήριξης, η οποία μας μίλησε σε μία από τις συναντήσεις, μας είπε ότι ο ρόλος της είναι να βγαίνει βόλτα κάθε Δευτέρα και κάθε Τετάρτη, δύο φορές την εβδομάδα τέλος πάντων, με τα άτομα αυτά, ξεχωριστά για τον καθένα και να τους κρατάς εντροφιά για λίγες ώρες το απόγευμα. Μην φανταστείτε ότι είναι κάτι εξεζητημένο και φυσικά εξασφαλίζεται μόνο από την εθελούσα συμμετοχή του ατόμου και τον τρόπο με τον οποίο αυτό θέλει να συμμετέχει εκτός από τις καταγεγραμμένες ανάγκες. Βεβαίως και είναι αυτό και είναι το διαφορετικό και είναι ακόμα και το άγγιγμα τελικά μπορεί να είναι διαφορετικό, έτσι δεν είναι, ενός ανθρώπου που γνωρίζει και κάποιου που δεν γνωρίζει ή και ο τρόπος, ο χρόνος που θα περάσει μέχρι να απαντήσει ή και πώς θα απαντήσει σε εκείνο το θέλω να πάω σπίτι μου ενδεχομένως που λέγεται συνέχεια, έτσι δεν είναι?
φυσικά, εννοείται. Σκεφτείτε ότι για την Ελλάδα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί υπάρχουν πολλές περιοχές που ζουν μακριά από μεγάλα αστικά κέντρα, στα οποία υπάρχουν δομές που ασχολούνται με την άνοια. Τα νησιά, για παράδειγμα, έχουν τεράστιες ανάγκες. Βέβαια, υπάρχουν δομές στην Κρήτη, στη Ρόδο. Αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Έχουν γίνει βήματα, αλλά ακόμα οι ανάγκες αυτές δεν έχουν καλυφθεί πλήρως και στα υπόλοιπα νησιωτικά συμπλέγματα. Οπότε, αν ενισχύσουμε τη δημιουργία ενός τέτοιου δικτύου και αν υπάρξουν και κάποιες παροχές, με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να είναι και έμεσες για τους ανθρώπους αυτούς, τότε μπορούμε να κάνουμε κοινότητες φιλικές προς την άνοια με άμεσο στόχο. Με άμεσο πληθυσμό στόχο και τα άτομα που ζουν άνοι και τους περιθάλποντες και την τοπική κοινότητα, εφόσον ακόμα οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες και η χρηματοδότηση είναι περιορισμένη, ειδικότερα σε κάποιες περιοχές. Βεβαίως. Και έτσι να αλληλοβοηθηθεί όλος αυτός ο κόσμος και μέσα από αυτήν την αλληλοβοήθεια στην ουσία να αλλάξει και η ποιότητα, να βελτιωθεί ουσιαστικά η ποιότητα ζωής όλων αυτών των ανθρώπων. Να προσθέσω σε αυτό το σημείο ότι η έννοια της παροχής αλληλοβοήθειας από άτομα που έχουν βιωματικά την ίδια εμπειρία υπάρχει και μάλιστα μεσουρανή στην Αγγλία, σε βόρειες χώρες, κυρίως Αγγλία και κατά δευτερεύοντα σημείο, δευτερεύον σημείο στην Νορβηγία, και αφορά και άτομα που κάνουν χρήση ουσιών, πρόσφυγες. Δηλαδή υπάρχει αυτό το κομμάτι σε αυτές τις ομάδες και ολοένα και αυξάνεται, γιατί είναι πολύ σημαντική η βιωματική εμπειρία. Χρειαζόμαστε. Και τώρα μας είπατε, ποιες άλλες χώρες συμμετέχουν στο πρόγραμμα? Η Νορβηγία, η Ιταλία και η Ρουμανία είναι εμπρόκειτος η επιλογή αυτών των χωρών, γιατί στη Νορβηγία υπάρχει ο ρόλος, υπάρχει ο εργαζόμενος δικτύου αλληλοϋποστήριξης. Στην Ιταλία υπάρχει κυρίως στο βορρά, αλλά όχι πλήρως. Στη Ρουμανία και την Ελλάδα δεν υπάρχει. Μάλιστα, οπότε σκοπός είναι να το... τώρα, εσείς καταγράφετε όλα αυτά τα συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν από αυτή τη σχέση, από αυτές τις βιωματικές εμπειρίες που οι πρώην περιθάλποντες μοιράζονται. Αυτά θα φτάσουν στο Υπουργείο, στους ανθρώπους που ασχολούνται με την κατάσταση της πολιτικής, έτσι ώστε να μπει και να είναι λίγο πιο συστηματική αυτή αυτός ο βιωματικός τρόπος συμπερίληψης των ανθρώπων, των περιθαλπώντων. Εμείς για την ώρα έχουμε ετοιμάσει ένα εκπαιδευτικό υλικό για το πώς θα εμπνεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους πρώην περιθάλποντες, να αναλάβουν ένα τέτοιο ρόλο ή έστω να είναι θετική απέναντι σε αυτό, οπότε υπάρχει ένα εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο το ετοίμασε η Ελλήνη. Ο ελληνικός εταίρος, εμείς το ετοιμάσαμε και αντίστοιχα το μετέφρασαν και οι άλλες χώρες και το προσάρμοσαν ανάλογα με τις δικές τους ανάγκες και κάναμε ομάδες, φυσικά εδώ στην Θεσσαλονίκη με τη σύμπραξη της ομάδας περιθαλπώντων, κάναμε ομάδες πρώην περιθαλπώντων προκειμένου να τους παρουσιάσουμε το υλικό, να δούμε αν έχουν να μας δώσουν κάποια ανατροφοδότηση, ποια είναι η άποψή τους, όλα θα τα έχουμε καταγεγραμμένα και σύντομα θα τα δημοσιεύσουμε σε ένα ξενόγλωσσο περιοδικό. Να δώσουμε έτσι ένα πιο αναλυτικό στίγμα του τι κάναμε. Φυσικά έχουμε φτιάξει μια πλατφόρμα στο σελίδα προκειμένου να ενθαρρύνουμε την λειτουργία της στις χώρες μας και έχουμε εκεί ανεβάσει κάποια άρθρα σχετικά για ενημέρωση και υπάρχουν κάποια φόρουμ συζητήσεων έτσι που μπορεί αυτό να κυλήσει μελλοντικά. Οπότε τώρα έχουμε τα αποτελέσματα των ομάδων που διαμορφώσαμε, έτσι ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα. Και φυσικά ο επόμενος στόχος είναι κατά την αναδιαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Άνοια, να μπορεί να προτείνουμε δηλαδή την εισαγωγή του εργαζόμενου δικτύου αλληλοϋποστήριξης σαν μέλος θεραπευτικής ομάδος. Φυσικά το εκπαιδευτικό αυτό υλικό είναι διαθέσιμο σε όλα τα κέντρα ημέρας και σε όλες τις δομές που ασχολούνται με την άνοια, όπως και όλα τα Erasmus Plus Project, ουσιαστικά είναι προγράμματα που δίνουν δωρεάν ό,τι δημιουργούν έτσι, σε όλους, γιατί είναι για ευρεία χρήση. Οπότε, άτυπα μπορούν να το ξεκινήσουν όποιες δομές ενδιαφέρονται, επικοινωνώντας μαζί μας, ώστε να τους παρέχουμε το υλικό. Και δευτερευόντως, σε μια αναδιαμόρφωση, μια αναδιοργάνωση του Εθνικού Στρατηγικού Δράσης για την Άνοια, εννοείται ότι θα προτείνουμε αυτό το κομμάτι
προκειμένου πραγματικά να υπάρχει μια εξέλιξη σε πιο πρακτικό επίπεδο, όπως αναφέρατε. Υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα το οποίο είναι καλό να περάσει ή να μην περάσει, προκειμένου ένας περιθάλπων να μπει σε αυτό το δίκτυο και να μοιραστεί τις εμπειρίες του? Όχι, δεν έχουμε προς το παρόν προσδιορίσει κάποιο χρονικό διάστημα. Είναι σημαντικό ο ίδιος ο περιθάλπων να το θέλει και να νιώθει έτοιμος ότι επιθυμεί να συνδράμει σε όλο αυτό. Η υποχρεωτικότητα δεν είναι μια λέξη που είναι δημοφιλής στο πρόγραμμα και στους στόχους μας. Θέλουμε να το εμπνεύσουμε, θέλουμε να δημιουργήσουμε το κίνητρο. Δεν θέλουμε αυτά τα άτομα να τα υποχρεώσουμε σε κάτι. Θέλουμε απλά να το θέλουν οι ίδιοι και μόνο όταν το θέλουν θα μπορούν να είναι αυτό που θέλουν και εκείνοι να δώσουν. Και απλώς να ξέρουν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και όταν το κρίνουν ενδεχομένως ότι είναι κατάλληλος ο χρόνος να το πράξουν, να μοιραστούν αυτήν την βιωματική τους σχέση. Μάλιστα, υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχουμε αναφέρει, κάτι το οποίο μας έχει διαφύγει, κυρία Τσατάλη? Κάτι να μας διαφύγει νομίζω όχι, αλλά θα ήθελα να κλείσω με μια μελέτη η οποία διεξήχθη προ-10 ετών στην Αγγλία, η οποία είναι ιδιαίτερα ενεργή, κατά την άποψή μου, η πιο ενεργή σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον ορισμό και στο ρόλο και στη διαμόρφωση εργαζόμενων δικτύου αλληλοποστήριξης. Είναι η μελέτη Health Beach, έτσι, γέφυρα υγείας, η οποία μας λέει ουσιαστικά ότι είναι τόσο πολύτιμο ένας πρώην περιθάλπων να γίνει εργαζόμενος δικτύου αλληλοποστήριξης, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους μειώνονται οι δίκτες μοναξιάς και απομόνωσης, συνειδητοποιούν ότι δεν είναι μόνοι τους αυτό το ταξίδι της πρώτης προγκύδας, παίρνουν δηλαδή δύναμη από τους προηγούμενους και φυσικά μαθαίνουν και νέες στρατηγικές, νέες πληροφορίες, πιο βιωματικές για το πώς θα διαχειριστούν την καθημερινότητά τους. Οπότε είναι τόσο σημαντικό για τους μη περιθάλποντες. Για τους πρώην περιθάλποντες είναι ένας μοναδικός τρόπος επαναπροσδιορισμού. Μένει απλά να το διαπιστώσουμε. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε έτοιμο το υλικό, όσο μπορούμε και εμείς το προωθούμε στα συνέδρια και στο περιοδικό. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι σύντομα θα έχουμε τους πρώτους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό υλικό και τις ασκήσεις που έχουμε, γιατί κυρίως εμείς δεν είμαστε διδακτικοί στην προσέγγιση μας. Ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι τι είναι άνοι και ξέρουν πάρα πολλά πράγματα. Απλά θέλουμε να είμαστε κινητοποιητικοί και έχουμε ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων, έχουμε βιωματικές ασκήσεις, έχουμε κινητοποιητικές ασκήσεις. Είμαστε αυτής της κατεύθυνσης στο εκπαιδευτικό μας. Βέβαια, είναι το βιωματικό όνομα και πράγμα νομίζω και σας βρίσκουν στον Άγιο Ιωάννη, κυρία Τσατάλη. Μας βρίσκουν στον Άγιο Ιωάννη, μας βρίσκουν και στην Αγία Ελένη, γιατί ο τρόπος που λειτουργούμε είναι ενιαίος. Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται από την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλσχάιμερ και προς όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας. Είμαστε συμπεριληπτικοί και φυσικά εννοείται δεχόμαστε και οποιοδήποτε τύπο ανατροφοδότηση για άλλες δομές που πιθανά να διενεργήσουν τέτοιου τύπου εκπαιδευτικά σεμινάρια, γιατί πραγματικά αυτό είναι το σύνθημα. Δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε παρά μόνο να μοιραστούμε, γιατί ο σκοπός είναι κοινός. Πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσατάλη, που ήσασταν μαζί μας σήμερα το πρωί και μοιραστήκατε όλο αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι τόσο σημαντικό, και, γιατί είναι βιωματικό και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, το λέει από μόνο του. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Εμείς ευχαριστούμε.